του ΔΕΔΙΕ, του Δημοσίου Ενέργεια, σα καλωσορίζουμε στην τελετή υπογραφή τη Ενεργειακή Σύμβαση τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του ΚΑΔΜΙΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση τη κρίση Πελοποννήσου και χωρί να καταθέσει, αλλά στο δούμε λίγο πριν. Κάτσε, αγαπητέ, 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 αυτό προσπαθώ. Είπα και το παλικάρι να το πιο πίσω. Να πούμε και πίσω. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω φυσικά τον κύριο Τσάικοψ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον κύριο Μαντουσάκη από τον ΑΔΜΙΕ, τους φίλους από την Κρήτη, τον κύριο Καλογερή από την Περιφέρεια Κρήτης, τον Οργανισμό Ανάπτυξη Κρήτης επίσης. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κρήτη, διότι το έργο της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο, θα πει ότι πολύ μεγαλόπολη, όλοι μας στο μέλλον θα εξαρτάται να σκάσει ένα μεγάλο μέρος. Και αφορά τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, ένα πολύ μεγάλο έργο για την Κρήτη και τη διασύνδεση των νησιών της χώρας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020, βρίσκεται, έχει ξεκινήσει, βρίσκεται σε φάση δηλαδή υλοποίησης. Η πλήρη στοράκιση της Κρήτης θα γίνει φυσικά με την δεύτερη διασύνδεση, τη μεγάλη διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Σήμερα συζητάμε την έγκριση της δεύτερης χρηματοδότησης της μικρής διασύνδεσης, πρώτη είναι από τα ΕΣΠΑ. Για γνωστή φορά να ευχαριστήσω την κυρία Κρέτσου, επίτροπο, η οποία έχει αναδειχθεί δικαιολογημένη σε μεγάλο φίλο της Ελλάδας από το 2015 μέχρι σήμερα, μέγας αρρωγός σε όλα τα έργα τα οποία υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με δεκάδες δισεκατομμύρια επενδύσεις, δανειοδοτήσεις επενδύσεων στην Ελλάδα. Σήμερα η σύμβαση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί στη μικρή διασύνδεση με 95 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει σχεδόν το 50% του έργου. Πρακτικά σημαίνει ότι βρισκόμαστε πλέον και χρηματοδοτικά πλήρως στην υλοποίηση του έργου στους 16 επόμενους μήνες. Η φάση αυτή θα στην ολοκλήρωση της μικρής διασύνδεσης ακολουθήσει μεγάλη διασύνδεση. Σήμερα είμαστε σε θέση το θέμα της μεγάλης διασύνδεσης πέρασε, είχε διάφορες περιπέτειες, πέρασε από διάφορα κύματα. Σήμερα πια δεν έχει πλέον καμία εκκρεμότητα. Θα προχωρήσει κανονικά η προκήρυξη, ελπίζω πολύ σύντομα, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος το 2020 να έχουμε τη μικρή διασύνδεση στη λειτουργία και το 2022 τη μεγάλη διασύνδεση. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες για την επίτευξη των πιο μεγάλων στόχων. Το πιο μεγάλο στόχο είναι αυτή που έχουμε ορίσει στην Εθνική Στρατηγική για το 2030. Το υπενθυμίζω πολύ απλά. Πρέπει να διπλασιάσουμε τη συμμετοχή των ΑΠΕ από 30% σχεδόν που είναι σήμερα στο 57%. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε συνθήκες ενεργειακής απόδοσης ώστε να φτάσουμε ένα πολύ ψηλό στόχο μείωσης κατανάλωσης ενέργειας 32,5% σε σχέση με 10 χρόνια πριν. Κομβικό σημείο σε αυτό το μεγάλο μετασχηματισμό είναι ο ΑΔΜΙΕ. Ο νέος ΑΔΜΙΕ, αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή υλοποιεί τόσο μεγάλα και σύνθετα έργα, μαζί με το στρατηγικό εταίρο, την κινέζικη State Grid, έχει μεταξελιχθεί σε ένα φορέα ο οποίος αποδεδειγμένα πλέον πετυχαίνει την ολοκλήρωση πολύ μεγάλων έργων, πολύ μεγάλων έργων υποδομής. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος της ημέρας θα έχουν διασυνδέσει τις κρίσεις η αξία του ΑΔΜΙΕ
θα έχει διπλασιαστεί η περιουσιακή του βάση μέσα σε ένα διάστημα 5 χρόνων. Που δείχνει ακριβώς την τεράστια δυναμική και το ρόλο και την ικανότητα του νέου ΑΔΜΕ να υλοποιεί και να προχωράει τόσο μεγάλα έργα κομβικής και στρατηγικής σημασίας. Επαναλαμβάνω για το μεγάλο μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της ΑΔΜΕ που συγκατεύθυνση από το στόχο και για το 2030. Ευχαριστήσω επίσης για μια ακόμη φορά όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται με τη στήριξη φυσικά της Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Κανιέντη, ο οποίος συνέβαλε να λέγεται στην σχεδιασμό της στην ολοκλήρωση τόσο σημαντικών έργων που έχουν και πολλά θεσμικά και ρυθμιστικά θέματα. Και να κλείσω λέγοντας ότι η ανάπτυξη κεντρικής σημασίας υποδομών τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία γίνεται πια εφικτός λόγω τεχνολογικών αλλαγών και εξελίξεων. Είναι παλιές ιδέες οι οποίες όμως οι δυσκολίες εφαρμογής τους ήταν πολύ δυσκολότερες στο παρελθόν. Σήμερα είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε δυνατότητα να προχωρήσουμε σε τόσο σύνθετα έργα και να υπενθυμίσω ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται και στο τέλος της ημέρας θα έχει ένα τεράστιο όφελος για τον Έλληνα καταναλωτή. Τα οίκο απορροφούν 700 εκατομμύρια, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο. Η Κρήτη έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, λίγο πάνω από το μισό αυτών των χρημάτων. Συνεπώς το όφελος προς τον καταναλωτή θα είναι τεράστιο και προσδοκούμε ότι θα πετύχουμε ταυτόχρονα δύο στόχους. Θα δημιουργήσουμε ένα τεράστιο όφελος για τον καταναλωτή. Τα έργα είναι εξαιρετικά αποδοτικά, ακριβώς εξαιτίας του πολύ ψηλού κόστου στον οίκο. Θα αντικαταστήσουμε μια πολύ ακριβή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούμε σε όλα τα νησιά για το πετρέλαιο, πέρα το περιβαλλοντικό δικαίωμα που είναι δραματικό. Άρα και οικονομικά και περιβαλλοντικά κινούμε σε μια άλλη κατεύθυνση που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να έχουν ωφέλη και φυσικά θα δώσει το χώρο και τις δυνατότητες σε ένα σύστημα ανάπτυξης των ΑΠΕ. Έχουμε φτιάξει και όλους τους θεσμούς για να είναι και πιο αποκεντρωμένο και πιο τοπικό και πιο φιλικό προς τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον, τις ενεργειακές κοινότητες, με τα δικαιώματα που δώσαμε στους μεμονωμένους αγρότες να φτιάχνουν φωτοβολταϊκά και μια σειρά από άλλα μέτρα που θέλουμε αυτή η διάχυση, αυτή η στρατηγική της ανάπτυξης των ΑΠΕ να έχει πλέον τους συμμετόχους ένα ευρύτερο φάσμα κοινωνικών δυνάμεων, ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικότητας, μικρής, συνεταιριστικής, δίνοντας νέες δυνατότητες να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ όλους που συνέβαλαν στο να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την πολύ σημαντική μέρα και προσδοκούμε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχουμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης. Ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Νίκο Καλογερή. Καλημέρα σε όλους, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μια σημαντική μέρα για την Κρήτη. Μας φέρνει ακόμα πιο κοντά στην άση του αγιακού αποκλεισμού του νησιού μας. Και αυτό βέβαια όλα τα παράγοντα πρέπει να το αναπτύξετε πιο κοντά σε ένα καθοδηγητή που είναι στην ασφάλεια του ενεργειακού σταθμού, που είναι πολύ σημαντική, ειδικά για το καλοκαίρι που έχουμε τεράστιες απαιτήσεις σε νέα διαλόγου του τουρισμού. Και δεν επιτρέπεται να στοχίσουμε να έχουμε την απάντηση να έχουμε βέβαια. Και με εκμετάλλευση των πρόσφατων νομοθετημάτων των ενεργειακών κοινοτήτων που αναπτύξατε, και αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν, η μικρή και αποκεντρωμένη παραγωγή με χαρακτηριστικά ανταποκριτικά προσόν την κοινωνία και όχι κάποιες πολύ μεγάλες και επιθετικές προτάσεις πάνω στους τωρινούς όμως. Για όλους τους λόγους λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Έτσι χαίρομαι που είπατε ότι προχωράει και το άλλο project της μεγάλης διασύνδεσης, αυτό που μας λύνει πολιτικά τα ζητήματα.
Και δεν σας κρύβω ότι μόλις ολοκληρωθεί γι' αυτό δεν έχουμε καμία αντίρρηση να προσταθούμε και να νικρείται αυτή που θα συμβάλλει και στην άξιση της ελληνικής απομόνωσης της Κύπρου. Που είναι και αυτή η αδερφή χώρα, εθνική, να προχωρήσει δηλαδή και άλλη διασύνδεση αργότερα. Ευχαριστώ και πάλι. Minister, gentlemen, ladies and gentlemen, as head of ERB's investment team for Greece, it's a pleasure once again to be able to demonstrate the EU Bank's commitment, that's ERB of course, to support transformational investment that will contribute to long-term sustainable growth in this country. The financing of long-term investment in high-impact energy projects, like starting now, is a connector, is a core focus of ERB's activity. Over the last 5 years, the ERB has provided more than 2.2 billion for new investment to improve access to clean energy and improve energy distribution across Greece, which, by the way, for the record, brings our total exposure to Greece to about 90 billion, and we are very happy to run that exposure in this beautiful country. The new 178 million loan to Greece, and I refer to what the Minister said, we've only signed the first tranche today, will provide about 50% of the total financing needed for the first electricity connection to the island of Crete and the mainland of Greece. Once complete, this new 132-kilometer connection between Kisamos Bay, I hope I pronounce this correctly, on Crete and the Malaya Peninsula on the Peloponnesus, will not only be one of the longest submarine cables of this sort, but will importantly be able to provide more than a third of the energy needed on the island of Crete. The EIB and Greece are both committed, highly committed, to support the Paris Climate Agreement. We welcome the significant expected reduction of dependency on fossil fuel oil-fired power generation that will be possible once this connection will be completed. The new interconnector we are financing today and the expected second link between Crete and Attica, that was referred to already also, will provide crucial transmission capacity essential for further development of both wind and solar power renewable energy on Crete. In this way, the new underwater cable will allow Greece to harness world-class clean energy resources essential for Europe's climate goals and ensure more diverse energy sources for this country. This new 178 million loan agreed represents the third and the largest financial cooperation between EIB and ITRO. The approval of the technical, the economic and environmental components of this ambitious projects by our 28 European member state shareholders of EIB, 14/27, and the agreement of the legal contract for this scheme has only been possible given the excellent professional cooperation between ITRO and the EIB colleagues for many years. I wish to also take this opportunity to thank my colleagues at EIB and our friends at ITRO for all the hard work that has been done to make this possible. In general, the EIB looks forward to continue to work with Greek counterparts, developing and implementing new energy investments in the years to come. Thank you very much. Αξιότιμη κύριε Υπουργή, αξιότιμη κύριε Αρχιτεκτεριάρχη, κύριε Πρόεδρε των Οργανισμών και της Ανεξάρτητης Αρχής μας, ΣΑΕ, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής με στρατηγικό προσανατολισμό, το οποίο μελετάται από τη δεκαετία του 1970, γίνεται πλέον πράξη από το νέο ΑΜΙΕ, ο οποίος υλοποιεί με ταχύς ρυθμούς τα έργα των ιδιωτικών διασυνδέσεων, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για εμάς και για το βασικό μέτωχό μας, το ελληνικό δημόσιο, όπως εκφράζεται από το Υπουργείο Ενέργειας. Καθώς τόσο ο Υπουργός, όσο και ο κ. Ντέιβοξ προηγουμένως αναφέρθηκαν στα μεγάλα και πολύπλευρα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη που φέρνει αυτή η διασύνδεση της Κρήτης Πελοποννήσου,
Εγώ θα αναφερθώ για λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και στην πρόοδο. Πρόκειται όχι μόνο για τη μεγαλύτερη σε μήκος, υπόγεια, υποδίχεια, καλοδιευθεία σύνδεση εναλλασσόμενου ρεύματος στον κόσμο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί, καθώς είναι συνολικού μήκους 176 χιλιόμετρων, αλλά και για την βαθύτερη, υποδίχεια, καλωδιακή σύνδεση υψηλής τάσης με τριβολικό καλώδιο τεχνολογίας XLPE, καθώς το καλώδιο θα βοδιστεί σε μέγιστο βάθος χιλίων μέτρων περίπου. Οι συμβάσιμοι του αναδόχου του έργου υπεγράφησαν στην Κρήτη τον Νοέμβριο του 2018. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες του διαγωνισμού τον Απρίλιο, πρόκειται για πραγματικά ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και κινούνται εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει την ηλέκτρηση της διασύνδεσης το 2020. Ενδεικτικά, σε πολύ προχωρημένο στάδιο, βρίσκεται η αναβάθμιση της εναέριας γραμμής μεταφοράς ανάμεσα στους Μονάρους και τη Μεγαλόπολη, ενώ πριν λίγες μέρες δεχτήκαμε προσφορές για την επιλογή αναδόχων στα έργα της νέας γραμμής μεταφοράς από τους Μονάρους προς το νέο τερματικό σταθμό της Πελοποννήσου και για το στήθη σύστημα αντιστάθμισης αέριου ισχύος, αυτό που λέμε STATCOM, το οποίο θα εγκατασταθεί στην Κρήτη. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, όπως μας έχουν ενημερώσει οι εκπρόσωποι των εταιριών, θα ξεκινήσει και η παραγωγή των υποθαλασσίων καλωδίων. Στο σημείο αυτό να προσθέσω ότι σε αυτά τα καλώδια καθίστανται ταυτόχρονα οπτικές ίνες κατά μήκος διασύνδεσης, δίνοντας έτσι ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, αφού επιτρέπει την αξιοποίησή της και για παροχή προηγουμένων τεχνολογικών υπηρεσιών. Το project αυτό λαμβάνει επιδότηση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της περίοδου 14-20 και μάλιστα χαρακτηρίστηκε από την Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Τετσού ως ένα από τα έργα πρεσβευτές των πολιτικών συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μας όμως είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς πρόκειται για την τρίτη μεγάλη δανειακή σύμβαση που υπογράφουμε τα τελευταία χρόνια. Είχε προηγηθεί το δάνειο 140 εκατομμυρίων ευρώ για σειρά έργων αναβάθμισης του συστήματος μεταφοράς της χώρας, ενώ η Τράπεζα χρηματοδοτεί και με 130 εκατομμύρια ευρώ την ισιωτική διασύνδεση του επιπλάτου. Με την πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, η χρηματοδότηση έργων του ΑΔΜΙΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αγγίζει πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προσβλέπουμε στην εμβάθμιση αυτή τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς οργανισμούς. Προσδοκούμε συνεργασία και στις μεγάλες ισιωτικές διασυνθέσεις που θα ακολουθήσουν, αρχής γενομένης από τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, για την οποία η θηγατρική εταιρεία ειδικού σκοπού του ΑΔΜΙΕ, Ariadne Interconnection, είναι έτοιμη να καταθέσει και αίτηση για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε συνολικά ότι η ανταπόκριση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα είναι θετική, όπως εξάλλου ήταν ως τώρα και στο παρελθόν, καθώς πρόκειται για ένα έργο μείζονος σημασίας για την εθνική οικονομία της χώρας, το οποίο θα διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού της Κρήτης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω το Υπουργείο Ενέργειας και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας για την άψογη και αρμονική συνεργασία, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαν να δρομολογηθούν με αυτές τις ταχύτητες για τα ελληνικά δεδομένα τόσο η μικρή διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη και την Πελοπόννησο, όσο και η μεγάλη διασύνδεση ανάμεσα στην Κρήτη και την Αττική, οι διαγωνισμοί της οποίας θα βγουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Και επειδή η νησιωτική Ελλάδα δεν είναι μόνο η Κρήτη, ο ΑΔΜΙΕ, ως γνωστόν από το δεκαετές του πρόγραμμα, έχει εντάξει στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του και τη διασύνδεση των 12 νήσων, αλλά μελετάει σοβαρά και αυτή των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Δύο ακόμα μεγάλους κεντρικούς διαδρόμους κομικής σημασίας για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας και για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ. Η αρμονική συνεργασία της εταιρείας με τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές είναι κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη για την ταχεία ορίμανση όλων των έργων που έρχονται και που υλοποιούμε σε αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ.